Με δεδομένη τη δύσκολη καθημερινότητα και τους υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος και αερίου, σε αρκετές περιπτώσεις βολιώτες πέβδουν για διακανονισμό. Μάλιστα, τα μηνύματα είναι συγκεκριμένα προς την Τοπική Ένωση Καταναλωτών. Το τελευταίο διάστημα έχουν λάβει οι καταναλωτές την εκαθάριση από τους λογαριασμούς, κυρίως του φυσικού αερίου, και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Καταρχήν είναι διωγγωμένοι, δηλαδή έχουμε λογαριασμούς οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ για αυτό το διάστημα. Ίσως ήταν και βέβαια ο καιρός αυτό το διάστημα, αλλά κυρίως ήταν οι αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου που είχαμε κατά τη διάρκεια του Γενάρη και του Φλεβάρη, και να σημειώσουμε εδώ ότι δεν υπήρχε κρατική επιδότηση ή ήταν ελάχιστη. Επίσης, όσον αφορά το φυσικό αέριο, έχουμε το φαινόμενο κάποιες εταιρείες να πουλάνε σε εισαγωγικά και κάποιο υποτίθεται σταθερό επιτόκιο, έτσι το ονομάζουν, και οδήγησαν πολλούς καταναλωτές να υπογράψουν σύμβαση με σταθερό, συγγνώμη, όχι επιτόκιο, με σταθερή τιμή. Όμως διαπίστωσαν ότι επάνω σε αυτό το σταθερό τιμολόγιο προσθέθηκε επίσης, όπως παλιά γινόταν με το ρεύμα, μια ρήτρα, στο πούμε, ένα προσαρμογή, το οποίο το ονομάζουν δάφα, κάτι τέτοιο, και με αποτέλεσμα και η τιμή του σταθερού τιμολογίου να υπερβαίνει ακόμα και την τιμή του κειμενόμενου τιμολογίου. Άρα όλο αυτό ήταν ουσιαστικά μια εξαπάτηση προς τους καταναλωτές, και γι' αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι καταναλωτές στο τι υπογράφουν και τι τους υπόσχονται οι εταιρείες. Και το θέμα είναι ότι τώρα πλέον που πέρασε ο χειμώνας, βλέπουμε τις τιμές του φυσικού αερίου να κατρακυλάν. Δηλαδή για το μήνα Απρίλιο, για παράδειγμα, θα έχουμε πολύ χαμηλές φυσικές τιμές του φυσικού αερίου. Αλλά αυτό είναι άνευ αποτελέσματος, μια και ο χειμώνας πλέον έχει περάσει. Όσον αφορά τις τιμές του ρεύματος, εδώ παρόλο που υπάρχει μια διεθνής αποκλιμάκωση των τιμών, επειδή η κρατική επιδότηση έχει μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά. Τα νοικοκυριά πάντως αντιμέτωπα και στην περιοχή της Μαγνησίας αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο με πολυεπίπεδη κρίση, που από οικονομική μετατράπηκε σε ενεργειακή, ξανά τώρα οικονομική. Το μήνυμα είναι συγκεκριμένο από το σύνολο της κοινωνίας προς την κυβέρνηση να ενισχύσει τα προβλήματα και να δώσει άμεσα λύσεις.